Στο Βερολίνο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε νωρίτερα συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του Γκουίντο Βερστεβέλε με στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την πρωθυπουργική επίσκεψη. Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για θετικό κλίμα στη συνάντηση, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ κάλεσε τους Ευρωπαίους να μιλούν με μεγαλύτερη προσοχή για το μέλλον της Ευρωζώνης και την παραμονή των χωρών στο κοινό νόμισμα. Από την πλευρά του, ο Βεστερβέλε υπογραμμίζει ότι οι ουσιαστικές αποκλίσεις από το ελληνικό πρόγραμμα δεν είναι εφικτές, ενώ απέρριψε τον λαϊκισμό από πολιτικές δυνάμεις στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Σε λίγες εβδομάδες ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το νέο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα επιβεβαιώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αποφασιστικότητά μας να πετύχουμε τους στόχους μας. Με ειδική φροντίδα στις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις της χώρας μου, οι οποίες, όπως είπε πρωτήτερα και ο Γκουίντο, βρίσκονται στη δίνη μιας κοινωνικής κρίσης. Εξαιτίας της δημοσιονομικής, κάτι που πρέπει να απασχολεί όλους τους λαούς της Ευρώπης, επιβάλλοντας την απαιτούμενη αλληλεγγύη ακόμα και σε επίπεδο δηλώσεων και εντυπώσεων. Και γι' αυτό το λόγο θα συμφωνήσω μαζί του και θα υπογραμμίσω ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο που εκδηλώνουμε τις πολιτικές μας απόψεις.